Πάμε να δούμε και νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταθέσεις στην αστυνομία. Ο Αλέξης Κουβέλης είναι μαζί μου και τι άλλο θα δουν τα μάτια μας και θα ακούσουν τα αυτιά μας. Γυναίκα λοιπόν καταγγείλει ότι της πρότεινε να της θεραπεύσει τη σπονδυλική στήλη πώς. Με συνδετήρες. Ήταν ιδιαίτερα ευρηματικός. Mm-hmm. Συνδετήρες ξέρουμε για το ατσάλι στην οικοδομή ή για τα χαρτιά, όχι ναι. Για τα οστά. Παρ' όλα αυτά, ευρηματικός της πρότεινε εγχείρηση, την οποία θα την έκανε ο ίδιος. Αν και ο ίδιος δηλώνει εμπειρικός ζωντανολόγος, θα έκανε ο ίδιος την εγχείρηση mm-hmm. και θα της έβαζε συνδετήρες. Όταν απόρρισε, της είπε: Είμαι 20 χρόνια μπροστά. Αυτά θα τα δείτε εσείς σε 20 χρόνια. Τα φέρνω από την Ελβετία. Είναι πρωτοποριακές μέθοδοι, όπως ήταν και η δίαιτα που επέβαλε με Κοτόπουλο σε άλλον ασθενή με πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Και για όλα αυτά, όπως έλεγε, 10.000 ευρώ και ό,τι δείξει το κοντέρ μετά. Ό,τι δείξει το κοντέρ. Αλέξη, ευχαριστώ. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, την μαρτυρία της γυναίκας. Εγώ το γνώρισα από κάποια γνωστή μου, η οποία μου τον σύστησε για γιατρό και πολύ καλό μάλιστα. Τη στιγμή που είχα 3,5 χρόνια στο κρεβάτι, είχα χειρουργηθεί άλλες 2 φορές και θα ήταν η τρίτη. Μας συστήθηκε γιατρός, τον ρώτησα, ποιος θα μου χειρουργήσει γιατρέ, εγώ λέει φυσικά. Χειρουργός. Νευροχειρουργός. Ο ίδιος τον χειρουργούσε και τον ρώτησε σε ποια κλινική που θα χειρουργήσουν και μου είπε κλινική. Σας είπε για λεφτά. Είπε θα τα βρούμε. 10.000 ευρώ στοιχίζει περίπου. Συν κάτι φάρμακα, κάτι αυτά, θα ανέβαινε το κοντέρ. Το ρώτησα πώς θα γίνει η επέμβαση γιατρέ. Και μου λέει θα βάλουμε δεξιά και αριστερά κάτι σιδεράκια, θα συνδετήρες μου είπε. Για να σηκώσουμε τους σπονδύλους. Λέω, είναι δυνατόν να σηκωθούν οι σπονδύλοι από μόνοι τους με 2 συνδετήρες. Ναι, λέει, είναι πρωτοποριακή μέθοδος η οποία γίνεται. Εγώ θα έρθει μετά από 20 χρόνια. Ποιο κράτος ήταν αυτό έξω, δεν ξέρω. Ελβετία, σας είπε. Ελβετία, ναι. Είχαμε μία γνωστή, καρκινοπαθής. Ναι. Και την έκανε ένα χρόνο θεραπεία. Δεν της άφησε να φάει καθόλου. Κοτόπουλο μόνο τους έβαλε να φτιάξουν κοτόπουλα. Στηρίχθηκε και η γυναίκα τα πάντα. Τους έλεγε κάνει δίαιτα και τους έδωσε κάτι μπουκαλάκια. Τα ακριβοπλήρωναν κιόλας και ματζούνια τους έδωνε. Τον είχατε δει σε σπίτι, σε καφετέρια? Όχι. Το μοναστήρι. Πήγαμε στο μοναστήρι και είχε κόσμο πάρα πολύ. Περιμέναμε 2 ώρες περίπου. Εξέταζε δηλαδή. Ναι, εξετάζει. Τον είχαν παραχωρήσει οι ηγουμένοι ένα δωμάτιο το οποίο κοιτούσε τον κόσμο. Είχε 40 άτομα ουρά